Ολυμπιακού Oaks. Οδηγείται τώρα και η Lady Eva. Παίρνει θέση και λέει τη Εύα, κύπελο Κυπριακό Oaks 2018. Έχει δοθεί εκκίνηση, η Χρυσή καθυστερεί στην αφετηρία κοντά στα 10 μήκη και είναι στην τελευταία θέση για την ώρα μακράν των υπολείπων. Με τη λέει τη Εύα να θέλει να οδηγήσει από την Εμπολή και μάλλον θα οδηγήσει την υποδρομία η λέει τη Εύα. Η Εμπολή ακολουθεί στη δεύτερη θέση, κριτικός Λαβ είναι στην τρίτη θέση, είναι πολύ πίσω στο σημείο αυτό, κοντά στα 12-14 μίκη από το πρώτο τελευταίο άλογο. Η Χρυσή όμως είναι κάπως γρήγορος ο ρυθμός στα πρώτα στάδια. Η Lady Eva είναι στο 1,5 μήκος, στα 2 μίκη από την Έμπολη, 2 μίκη πιο πίσω είναι η Κρητικός Λαβ. Η Χρυσή είναι κοντά στα 10 μίκη στην τελευταία θέση από την πρώτη-τελευταία Κρητικός Λαβ. Lady Eva στην πρωτοπορία. Είναι 2 μίκη από την Έμπολη στο δεύτερο διάδρομο. Εσωτερικά τρέχει η Κρητικός Λαβ. Η Χρυσή πάντα είναι στην τελευταία θέση με την Lady Eva σταθερά στην πρωτοπορία. 2,5 από την Έμπολη εσωτερικά είναι η Κρητικός Λαβ. Ενώ η Χρυσή έχει πλησιάσει τον όμιλο κάπως με την Lady Eva πάντα μπροστά. Η Έμπολη είναι στο ένα μήκος και σχεδόν δίπλα εσωτερικά η Κρητικός Λαβ. Η Χρυσή η οποία έχει φτάσει την Κρητικός Λαβ στο σημείο τερματισμού για τον πρώτο γύρο με Lady Eva μπροστά. Η Έμπολη σταθερά στη δεύτερη θέση. Η Χρυσή έχει περάσει τρίτη και θέλει να πλησιάσει και τους πρωτοπόρους. Η Κρητικός Λαβ είναι εσωτερικά στην τελευταία θέση. Lady Eva μπροστά. Πολύ σχεδόν δίπλα η Χρυσή, η οποία έχει καταφθάσει όλους. Θέλει να κάνει μάλιστα νωρίς επίθεση η Χρυσή και να συγκαλπάσει με Lady Eva και Έμπολη. Lady Eva είναι στην πρωτοπορία. Η Έμπολη είναι δίπλα, δίπλα όμως είναι και η Χρυσή πλέον που κάνει επίθεση μαζί με την Έμπολη κοντά στο 800. Δίπλα από την Lady Eva η Έμπολη. Η Χρυσή εξωτερικά στην τρίτη θέση. Έμεινε τέταρτη κοντά στα 6-7 μήκη Κρητικός Λαβ με την Έμπολη να είναι πάντα δίπλα από την Lady Eva. Η Χρυσή υποπίεση τώρα είναι στην τρίτη θέση 600. Ο Παναγιώτης ο Δημητσάνης λέει στην Έμπολη να ξεφύγει και αυτή θα το κάνει. Είναι στο 1,5 μήκος από τη Lady Eva η Χρυσή, η οποία θέλει να κρατήσει επαφή για την Lady Eva που είναι στη δεύτερη θέση. Η Έμπολη είναι στα 3 μήκη τώρα. Η Lady Eva είναι στη δεύτερη θέση. Η Χρυσή, η Κρητικός Λαβ είναι τέταρτη στη στροφή. Η Έμπολη ξεφεύγει πλέον. Είναι 4-5 μήκη από τη Lady Eva και την Χρυσή. Πιο πίσω είναι η Κρητικός Λαβ. Η Έμπολη μπαίνει πρώτη. Είναι στα 4 μήκη από την Lady Eva. Η Χρυσή είναι στην τρίτη θέση. Η Έμπολη έχει ένα σαφέστατο πλεονέκτημα και οδεύει για την κατάκτηση. Lady Eva και Χρυσή. Κρητικός Λαβ κάνει ένα καλό φινίς για να διεκδικήσει δεύτερη θέση και μάλλον αυτή θα είναι στη δεύτερη θέση καθώς η Έμπολη έχει ξεφύγει. Η Έμπολη είναι δυνατή. Η Έμπολη είναι η ανώτερη. Είναι νικήτρια του Κυπριακού Oaks. Κρητικός Λαβ εξαιρετική εμφάνιση στη δεύτερη θέση. Χρυσή και Lady Eva στην τέταρτη θέση. Ήταν το φαβορί, ήταν ανώτερη και το έδειξε στην υποδρομία. Εύκολη νικήτρια του Οξιέμπολη. Εδώ ο Παναγιώτης ο Μητσάνης που πανηγυρίζει. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πολύ καλή διαδρομή, έξυπνη θα έλεγα, από τον Βαρνάβα τον Αδάμου με την Κρητικός Λαβ.